Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί το BMW Future Invest Bonus. Μείωση ρήπων με επιχορήγηση ανταλλαγής του παγιού σας αυτοκινήτου. Πρωινή σε έκδοση συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και πάμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα που αφορά στο Κυπριακό εν ώψη και της αναμενόμενης έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τα όσα έγιναν το Σαββατοκυριακό, άμοχοστιανοί, μορφίτες, οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και σύσσωμες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τα περί παραπληροφόρησης και όχι μόνο. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με την πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και επίσημα πλέον το θέμα παραπέμπεται μετά τις προεδρικές εκλογές. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό που επιδιώκει, η πρόθεση του δηλαδή, είναι να ξεκινήσει ξανά τις διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν. Εξάλλου αυτό βγαίνει ξεκάθαρα και από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, η οποία προφανώς έχει διαρρεύσει, γιατί αναλυθεύουν αυτές οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που βλέπουμε, περιγράφει ακριβώς αυτόν τον σκηνικό, ότι αναμένουν τις προεδρικές εκλογές με την ελπίδα ότι θα επανεκλεγεί ο κύριος Αναστασιάδης, έτσι να θεωρηθούν σε ισχύ οι υποχωρήσεις που έχει δώσει για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε και την επόμενη φορά να δώσουμε κι άλλα. Δηλαδή να συνεχίσουμε από την εκπεριτροπής προεδρία τα βέτο, τη μία θετική ψήφο για κάθε απόφαση, την αριθμητική ισότητα, τους χρήστες μέσα στα σπίτια των προσφύγων μας, να παραμείνουν όλοι έπικοι. Και την επόμενη φορά θα υπάρχει σε εκκρεμότητα το κεφάλαιο της ασφάλειας, των εγγύσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων, του στρατού, που προφανώς κάποιοι θεωρούν ότι θα υποχωρήσουμε και σε αυτό. Και αν αληθεύουν οι πληροφορίες που βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, τότε δυστυχώς η έκθεση του Γενικού Γραμματέα όχι μόνο επιβεβαιώνει τις δικές μας προειδοποιήσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις για το τι γινόταν τα προηγούμενα 10 χρόνια, αλλά δυστυχώς αποτελεί και την απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας αυτής της πολιτικής. Γιατί θα έχουμε μία έκθεση του Γενικού Γραμματέα, στην οποία θα καταγράφονται μόνο δικές μας υποχωρήσεις, υποχωρήσεις των τελευταίων χρόνων, καμία υποχώρηση της Τουρκίας, απολύτως καμία. Και όμως η Τουρκία εισπράξει συγχαρητήρια από τον Γενικό Γραμματέα ως εγκύτρια δύναμη για την καλή θέληση και διάθεση που έδειξε στις διαπραγματεύσεις, αλλά αφήνονται υπονοούμενα για τη δική μας πλευρά ότι δεν είχαμε την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε, να συμφωνήσουμε με τη συμφωνία που υπήρχε στο τραπέζι. Το άλλο. Βεβαίως, ο κύριος Μαυρογιάννης μας είπε χθες ότι για όλα ευθύνεται η τουρκική πλευρά. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που αφορούν ειδικά το θέμα των εγγυήσεων. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που αφορά, και το λέω γιατί μας είπατε από πού ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις, υπάρχουν και δηλώσεις του κύριου Κουτζά, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μας είπε να μην χαθεί αυτό το momentum. Ναι, δεν είναι αυτό που έχει πει ο κύριος Κουτζάς, αλλά να έρθω μια στιγμή στις δηλώσεις του κύριου Μαυρογιάννη. Γιατί όντως έκαμε αυτές τις δηλώσεις, ο ίδιος επιρρύπτει ευθύνες στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, δεν διαφωνώ μαζί τους ό,τι αφορά την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Το πρόβλημα ποιον είναι? Δεν έχει πλέον τόση σημασία, αν τι λέει ο κύριος Μαυρογιάννης, όταν θα έχουμε, να επαναλαμβάνω, μια έκθεση του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία στην ουσία δίνει συγχαρητήρια στην Τουρκία και επιρρύπτει ευθύνες στη δική μας την πλευρά, παρόλο ότι καταγράφονται μόνο δικές μας υποχωρήσεις, οι οποίες πλέον θεωρούνται δεδομένες και κεκτημένων της διαδικασίας. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε από εκεί που εμείναμε, αυτό που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή την έκθεση θα την επικαλείται η Τουρκία, θα την επικαλούνται οι διαμεσολαβητές, άρα δεν είναι το τι θα πούν οι δηλώσεις
Το ζητούμενο είναι τι έχει καταγραφεί και πού βρίσκεται σήμερα η πλευρά μας. Και εδώ είμαστε. Στην αποτυχημένη πολιτική των τελευταίων 10 ετών έχουμε ένα διέξοδο χωρίς επίρρηψη ευθυνών της Τουρκίας. Δεδομένες πλέον οι δικές μας υποχωρήσεις δεν καταγράφονται στην έκθεση, για παράδειγμα, ότι είναι άκυρες ή ότι τις έχει αποσύρει ο Αναστασιάδης. Εξάλλου στις επιστολές του προς τον Γενικό Γραμματέα δεν καταγράφονται αυτές οι υποσημειώσεις. Δύο πάρα πολύ σημαντικά επιπρόσθετα στοιχεία. Θεωρείται πλέον ότι θα αλλάξει η διαδικασία. Δεν είναι η ίδια διαδικασία όπως αυτή που μας έλεγαν ότι τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ή αν δεν συμφωνηθούν όλα. Βγαίνει ξεκάθαρα από την έκθεση ότι η διαδικασία έχει αλλάξει. Δεν μιλάμε πλέον για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, ένα comprehensive settlement, όπως το έλεγαν παλαιότερα. Πλέον μιλάμε για μια στρατηγική συμφωνία και μόνον, της οποίας οι λεπτομέρειες θα συμπληρωθούν αργότερα. Άρα πάει περίπατο οτιδήποτε δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθούν όλα. Αυτό που επιδιώκει φαίνεται ο Γενικός Γραμματέας, προφανώς επειδή παίρνει τέτοιες διαβεβαιώσεις, είναι μια νέα συνθήκη της Ρήχης Λονδίνου, όπου θα καταγραφούν οι γενικές πρόνοιες της συμφωνίας, αλλά οι λεπτομέρειες να συμπληρωθούν αργότερα. Ποια η διαφορά? Τότε δεν είχαμε κράτος. Σήμερα έχουμε κράτος. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αν συμφωνήσουμε ή αν προχωρήσουμε σε μια τέτοια ενδιάμεση συμφωνία, στην οποία μας έλεγαν όλοι ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουν. Αλλά φαίνεται από την έκθεση ξεκάθαρα πλέον πως άλλα μας έλεγαν και άλλα κάνουν. Και δεν είναι μόνο σε αυτό που φαίνεται να υπάρχει παραπληροφόρηση, ότι στο λαό μας, στο κεφαλαιόδες ζήτημα της ασφάλειας, πάλι φαίνεται ότι άλλα μας έλεγε ο Νίκος Αναστασιάδης, άλλα καταγράφει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Φαίνεται, αν επαναλαμβάνω, αν αληθεύουν αυτές οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι εκείνον το πλαίσιο Κουτέρες που πιθανώς να έχει κατασκευαστεί κατόπιν εορτής, εκ των υστέρων από τη διαπραγματευτική ομάδα του κ. Αναστασιάδη ή και από τον κ. Αναστασιάδη, δεν ευσταθεί. Ισχύει το πρώτο πλαίσιο Κουτέρες. Εκείνον που είχε συντάξει ο κ. Άιντε. Και με εκείνον το οποίο είχε διαφωνήσει, μας έλεγε τότε, ο κύριος Αναστασιάδης. Άρα παραπλάνησαν το Εθνικό Συμβούλιο, παραπλάνησαν τον λαό, γιατί προφανώς ο Γενικός Γραμματέας άλλα λέει στην έκθεση του. Κάμνη αναφορά σε εγκύτριες δυνάμεις που θα συμμετέχουν στην εποπτεία και εφαρμογή της λύσης. Όταν έχεις εγκύτριες δυνάμεις, σημαίνει ότι έχεις και εγγύησεις. Και για το μόνο θέμα για το οποίο φαίνεται να έχει πρόβλημα ο Γενικός Γραμματέας, είναι το επεμβατικό, το μονομερές επεμβατικό δικαίωμα της Τουρκίας. Όχι με τις εγγύησεις. Δεν τον πειράζουν οι εγγύησεις. Είναι το μονομερές επεμβατικό δικαίωμα. Δηλαδή, αν είναι συλλογικό το επεμβατικό δικαίωμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια διατύπωση. Γιατί και το 1974 η Τουρκία δεν είχε δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής επέμβασης, αλλά συμπεριφέρθηκε με κακοπιστία. Αυτό που μας λέει ο Γενικός Γραμματείας είναι ξανά να εμπιστευτούμε την Τουρκία παρόλο το ότι έχουμε ζήσει το 1974. Επομένως, γίνονται πάρα πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και με την πληροφόρηση που δίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους πρόσφυγες, στην κοινωνία, στις πολιτικές δυνάμεις, στο Εθνικό Συμβούλιο. Προφανώς υπήρξε παραπληροφόρηση για το τι πραγματικά συζητείτο στις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της συσκότησης και της μυστικής διπλωματίας. Βεβαίως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες έκανε λόγο για παραπληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κοιτάξτε, κάποιος λέει ψέματα. Έχει δίκιο. Είτε ο Γενικός Γραμματέας, είτε ο κύριος Αναστασιάδης. Το πρόβλημα ποιο είναι? Έχουμε δύο πλαίσια Κουτέρες. Το πρώτο που είχε συντάξει ο κύριος Άιντε και το δεύτερο που μας είπε δήθεν ο κύριος Αναστασιάδης ότι ετοιμάστηκε αργότερα. Προφανώς δεν ετοιμάστηκε δεύτερο πλαίσιο Κουτέρες. Αυτόν ήταν η παραπληροφόρηση. Μας έδωσαν έναν έγγραφο που ετοιμάστηκε δήθεν μετά με διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Άιντε. Δεν ισχύει εκείνον το έγγραφο. Ισχύουν προφανώς αυτά που καταγράφει στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος μιλάει για εγκύτριες δυνάμεις. Και πλέον εκείνον το πλαίσιο Κουτέρες μιλά για εγκύτριες δυνάμεις,
μιλάει για βέτο, μιλάει για τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, μιλάει για περιτροπής προεδρία, μιλάει για βέτο, για θετική ψήφο για κάθε απόφαση, για χρήστες που θα παραμείνουν στις περιουσίες μας. Πρόκειται για έναν πλαίσιο το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο, όταν πλέον συνδυαστεί με το τι καταγράφεται σε αυτήν την έκθεση. Και γι' αυτό είναι που επαναλαμβάνω. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα αποτελεί την απόδειξη της παταγώδους πολιτικής που ακολουθείται στο Κυπριακό τα τελευταία 10 χρόνια. Γι' αυτό σήμερα χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική που θα μας απεγκλωβίσει από αυτές τις επικίνδυνες υποχωρήσεις και θα αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας, που είναι η αδιαλλαξία της Τουρκίας. Πρέπει να πιέσουμε την Τουρκία, να της προκαλέσουμε πολιτικό κόστος, φθορά, για να αλλάξει τις πάγιες αδιάλλαχτες θέσεις της διαπραγματεύσης. Βεβαίως, πολλοί είναι αυτοί που λένε πως είναι επικίνδυνος ελιγμός μια νέα στρατηγική, έτσι όπως την θέτετε εσείς. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα πλέον και στην αντιπολίτευση σε σχέση με το πώς ερμηνεύεται από τον καθένα το θέμα της καινούργιας στρατηγικής στο Κυπριακό. Επικίνδυνο είναι να προχωρήσουμε με μια διευθέτηση όπως αυτή που μας θέλουν. Με τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, με τα βέτο, την αρχιμητική ισότητα, θα καταρρεύσει το κράτος μέσα σε λίγους μήνες. Εμείς δίνουμε τα πάντα την πρώτη ημέρα. Καταργούνται όλοι οι θεσμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κατοχικής ηγέτης θα γίνει συμπρόεδρος. Θα έχει βέτο σε κάθε απόφαση. Τίποτε δεν θα μπορούμε να αποφασίσουμε χωρίς την έγκριση της Άγκυρας. Ακόμη και τους ελληνοκύπριους βουλευτές θα τους διορίσει ο κατοχικός ηγέτης. Εμείς θα δώσουμε τα πάντα την πρώτη ημέρα, αλλά θα πρέπει να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερντογάν σε βάθος χρόνου, σε 10-15 χρόνια, να αποσύρει στρατεύματα και να μας επιστρέψει η εδάφη. Οι ακροατές σας που σας ακούν θεωρούν ότι το επικίνδυνο είναι αυτά που λέμε εμείς ή αυτά με τα οποία ήδη έχει συμφωνήσει ο κύριος Αναστασιάδης. Το αφήνω στους ακροατές σας να το κρίνουν. Αυτά τα έχουν συμφωνήσει παρεπτόντως που έχω πει προηγουμένως. Σας ευχαριστώ. Όλα εμείς θα δίνουμε την πρώτη ημέρα και μετά πρέπει να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερντογάν σε βάθος χρόνου. Αν αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τον λαό μας και την Κύπρο, δεν ξέρω τι είναι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός, όπως έχουμε προαναγγείλει, και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε προηγουμένως τον κύριο Παπαδόπουλο. Είπε πολλά. Ειλικρινά είναι λυπηρό μέσα στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας και στην εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων να γίνονται τέτοιου είδους αναφορές. Το χειρότερο για μένα είναι ότι κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να στείλουν μηνύματα στον κυπριακό λαό που δεν ανταποκρίνονται σε καμία απολύτως περίπτωση. Και κάποιοι είναι καλό να έχουν υπόψη τους ότι ο κυπριακός λαός είναι πολύ πιο μπροστά από όλους εμάς που εμπλεκόμαστε στο δημόσιο διάλογο και δεν παρασύρεται ούτε από συνθήματα ούτε από δίθεν νέες στρατηγικές. Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει μια νέα στρατηγική. Για να μιλήσει ο κ. Παπαδόπουλος για μια νέα στρατηγική. Γιατί δεν μιλάει συγκεκριμένα να αναφέρει ένα πράγμα αφού υπάρχει αυτή η νέα στρατηγική. Την ίδια στιγμή, σκεφτείτε όλα αυτά που έχει αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος σε σχέση με τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα, όπως ο ίδιος τις αντιλαμβάνεται, και σκεφτείτε και τις θέσεις που αναφέρει ο κ. Κυπριανού, που λέει ακριβώς το αντίθετο, για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση πραγμάτων βρισκόμαστε. Ξέρετε, εγώ αντιλαμβάνομαι απόλυτα την ανάγκη να γίνει προεκλογική εκστρατεία. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Την ίδια στιγμή όμως ας το κάνουμε με σεβασμό προς τον κυπριακό λαό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, γνωρίζει και αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα από ό,τι κάποιοι θεωρούν. Βεβαίως, κύριε Χριστοδουλίδη, η αντιπολίτευση λέει ότι εσείς παραπέμψατε ουσιαστικά το Κυπριακό μετά τις εκλογές. Μπορείτε, και αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση του ΑΚΕΛ ή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή. Εμείς ποτέ δεν επικαλεστήκαμε τις προεδρικές εκλογές. Να σας θυμίσω ότι στο Κραν Μοντανά, όταν κάποιοι μιλούσαν ότι ο πρόεδρος για σκοπιμότητες προεκλογικές, ειδικότερα αυτό που έρχονταν από την τουρκική πλευρά, δεν έκανε προτάσεις, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε γραπτές προτάσεις, τις οποίες μάλιστα πολύ ορθά
ο κύριος Κυπριανού δημόσια χαιρέτησε, καλώντας την ίδια στιγμή την τουρκοκυπριακή πλευρά να ανταποκριθεί, που δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε. Αν η έγνοια του Προέδρου ήταν οι προεδρικές εκλογές, δεν θα έλεγε στο Γενικό Γραμματέα προχθές στη Νέα Υόρκη και προφορικός και γραπτός ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Είναι η τουρκική πλευρά και η τουρκοκυπριακή που επικαλείται τις εκλογές, το έχουμε ακούσει και δημόσια, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι πριν τις προεδρικές εκλογές, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος μη συνέχισης της προσπάθειας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο λόγος μη συνέχισης της προσπάθειας αυτή τη στιγμή οφείλεται στην απάντηση της Τουρκίας προς τη Διεθνή Κοινότητα, προς το Γενικό Γραμματέα, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί η προσπάθεια. Ο κύριος Παπαδόπουλος πριν από λίγο μας είπε ότι πλέον τα Ηνωμένα Έθνη δεν μιλούν για συνολική διευθέτηση, αλλά για μια στρατηγική συμφωνία. Κάτι παρόμοιο, αν κατάλαβα καλά, με τη συνθήκη συμφωνίας Ζυρίχης Λονδίνου, οι λεπτομέρειες της οποίας μάλιστα θα διευκρινιστούν εκ των υστέρων. Τουλάχιστον ξέρετε, αυτό μας όταν, είπε ότι προκύπτει μέσα από την έκθεση. Όταν μιλάμε για το Κυπριακό, είναι καλά να έχουμε στοιχειώδεις γνώσεις της ιστορίας του Κυπριακού και να διαπραγματεύσουν και πολλών άλλων πτυχών του Κυπριακού. Το τι ήταν ο στόχος του κράτου Μοντανά και έχει αναφερθεί και δημόσια, είναι να επιτευχθεί μια στρατηγική συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο για συνολική λύση του Κυπριακού. Δεν μιλούσαμε για συνολική λύση του Κυπριακού στο κράτου Μοντανά. Είναι εμείς που λέμε ότι υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία είτε σχετίζονται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις, είτε σχετίζονται με άλλες στοιχές του Κυπριακού που θα πρέπει να διευθετηθούν για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για συνολική επίλυση του Κυπριακού. Άρα ας μην προσπαθούμε με συνθήματα να δημιουργήσουμε είτε φόβο είτε πανικό στον Κυπριακό λαό. Και προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προσβλητικό και για τον ίδιο τον Κυπριακό λαό, γιατί κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι ό,τι αναφέρουν είτε δημόσια είτε στις συνεντεύξεις είτε στις ανακοινώσεις τους μπορούν να ξεγελάσουν τον Κυπριακό λαό. Ας τον σεβαστούμε λίγο. Ο Κυπριακό λαός, επαναλαμβάνω, είναι πολύ πιο μπροστά από όλους μας και γνωρίζει και αντιλαμβάνεται. Άρα τουλάχιστον μέσα από τις δηλώσεις μας ας δείξουμε ότι τον σεβόμαστε. Παραπληροφορήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είπε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παραπλάνησαν το Εθνικό Συμβούλιο, μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Παπαδόπουλος. Πώς απαντάτε? Κοιτάξτε, ο κύριος Παπαδόπουλος ακούμε αυτές τις δηλώσεις από την πρώτη μέρα που ανάλαβε την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, που είχε ένα στόχο και μόνο, απόλυτα θεμητό. Θέλω να είμαι δίκαιος και σωστός. Είναι δικαίωμα του κύριου Παπαδόπουλου. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόταν στο δείπνο της 6ης προς την 7η Ιουλίου, αναφερόμενος, επικαλούμενος τα ίδια τα λόγια του Γενικού Γραμματέα σε σχέση με τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Αλλά ξέρετε κάτι, αν μου επιτρέπετε γενικότερα, θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν στη Νέα Υόρκη πολύ πρόσφατα. Είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, είχε συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε πολιτικό και σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Ξέρετε, σχεδόν κανείς δεν αναφέρθηκε στο κράτο Μοντανά. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όλοι, και αυτή ήταν η συζήτηση και η ουσία της συζήτησης, ήταν να δούμε πώς δημιουργούνται οι προοπτικές να συνεχιστεί η προσπάθεια. Εμείς εκεί επικεντρωνόμαστε. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν, γιατί θεωρούν βάσει εκτιμήσεων, βάσει επικοινωνιακών συμβουλών ή οτιδήποτε άλλο, ότι πρέπει να μιλάνε για το παρελθόν, ας το πράξουν. Εμείς βλέπουμε μπροστά, ξέρουμε ξεκάθαρα τι θέλουμε, τι επιδιώκουμε, ποιες είναι οι επιλογές ενώπιόν μας και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Μάλιστα. Για τα περί παραπληροφόρησης, κύριε εκπρόσωπε, θα επιμένω λίγο, διότι προκύπτει ένα θέμα. Όταν λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι παραπληροφορήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, τι ακριβώς εννοεί? Δεν ήταν παρόν, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας? Εννοεί τα μηνύματα της Τουρκίας. Όταν συναντήθηκε με τον κύριο Τσαβούσογλου, ο Γενικός Γραμματέας του είπε ξεκάθαρα στο δείπνο, του είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αποδεχθεί τον τερματισμό της συνθήκης εγγύησεως και των παρεμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα. Κατά τη διάρκεια του δείπνου και
καλούμενος να απαντήσει συγκεκριμένα στις ερωτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου απάντησε ότι δεν εννοεί κάτι τέτοιο. Και εκείνο που η Τουρκία αποδέχεται είναι τα 15 χρόνια, τρεις θητείες με ρήτρα επανεξέτασης του συγκεκριμένου θέματος. Γι' αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, είτε για να δικαιολογήσουμε είτε για οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να το δείτε και σε δημόσιες δηλώσεις και συνεντεύξεις μετά το Crown Montana, είτε από Τούρκους είτε από Τουρκοκύπριους αξιωματούχους. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, κύριε εκπρόσωπε, τι γίνεται με το θέμα των παράνομων τασμών? Κοιτάξτε, ο στόχος μας, εκείνο που είναι η προτεραιότητά μας σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές αυτών των χωριών, είναι να μην λείψει τίποτα από τους εγκλωβισμένους μας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα είμαστε σε θέση να πούμε δημόσια ότι όλα όσα έπαιρναν μέσα από αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια δεν τους λείπει τίποτα. Άρα επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Και από εκεί και πέρα σε δύο επίπεδα για ανατροπή αυτής της φασιστικής, της ρατσιστικής απόφασης, και κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Κατά κύριο λόγο, εκεί που θα επικεντρώνεται η προσπάθειά μας είναι προς την κατεύθυνση της Τουρκίας. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μένουμε στο θέμα. Πάμε να ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Καλή σας μέρα, κύριε Κυπριανού. Καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Κυπριανού, να ξεκινήσουμε από τα όσα έγιναν χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει λόγο για παραπληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ουσιαστικά να μας λέει και επισήμως πια ότι το Κυπριακό παραπέμπεται για μετά τις προεδρικές εκλογές. Θα μου επιτρέψει να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο πρώτα και μετά να τοποθετηθώ στο ερώτημα σου. Να πω ότι έχει δίκιο ο κ. Χριστοδουλίδης ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος είπε πράγματα, πάρα πολλά πράγματα διαστρεβλωμένα. Εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαία που λέμε ότι η προσέγγιση του Νικόλα Παπαδόπουλου στον Κυπριακό ουσιαστικά βασίζεται πάνω σε έναν τρίψυχο. Συνθηματολογία, κινδυνολογία και ισοπαίδωση. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το Κυπριακό ο κύριος Παπαδόπουλος. Τρόπος που είναι επικίνδυνος κατά την άποψή μου για την προοπτική λύση του Κυπριακού. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης, ενώ κατηγόρησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα κλπ, μπήκε ο ίδιος στην ίδια λογική και λειτουργήσε και εκείνος με τον ίδιο τρόπο. Λέμε εδώ και χρόνια, εδώ και καιρό, από τη Γενέβη τουλάχιστον που έγινε η πρώτη έτσι συνεδρία κάτω από την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όλοι αναλωνόμαστε στο να τον αποκαλούν μεν έξυπνον, ικανών, αντικειμενικών, έμπειρο, σοφών τον χαρακτήρισαν κάποιοι. Και τώρα έρχεται ο κύριος Χριστοδουλίδης και λέει ότι δεν καταλάβαινε ο Γενικός Γραμματέας τι του είπε ο κύριος Τσαβούσογλου. Εάν τα πούν αυτά τα πράγματα στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, να δούμε πώς θα αντιδράσει. Γιατί δεν του είπαν του Γενικού Γραμματέα ότι δεν κατάλαβε τι σου είπε ο κύριος Τσαβούσογλου? Για να δούμε πώς θα αντιδρούσε σε μια τέτοια προσέγγιση. Νομίζω ότι στην προσπάθεια ο καθένας να περάσει τα δικά του μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής εκστρατείας, διαστρεβλώνει την αλήθεια. Και θα πω το εξής στον κύριο Χριστοδουλίδη. Επειδή λέει ότι το ΑΚΕΛ έχει αλλάξει τις προσεγγίσεις του, γιατί υπάρχουν οι προεδρικές εκλογές. Θα πω λοιπόν ότι τα ίδια πράγματα που το ΑΚΕΛ έλεγε εδώ και 5 χρόνια που είναι στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο Αναστασιάδης, εξακολουθεί να τα λέει και σήμερα. Ποια είναι η διαφορά, η ουσιαστική? Ο κύριος Αναστασιάδης ξεκίνησε τον πρώτο χρόνο της Προεδρίας του και ήταν ταυτισμένος με τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου. Όταν κατάλαβαν, όταν είδαν και από είδαν ότι ήταν αδιέξοδη αυτή η τακτική που ακολουθούσε, υποχρεώθηκε να μετακινηθεί και να ακολουθήσει την τακτική την οποία εμείς του ελέγαμε, η οποία απέδωσε. Δεν μας οδήγησε μεν σε συμφωνία, αλλά απέδωσε. Πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα? Όταν για ακόμα μια φορά ο κύριος Αναστασιάδης άρχισε να συμπεριφέρεται ξανά όπως τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου. Ακούστε τη ρητορική του σήμερα και δέστε αν διαφέρει με οποιοδήποτε τρόπο από τη ρητορική που έλεγα μέχρι εχθές τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου.
Εκείνος που μετακινήθηκε λοιπόν για προεκλογικές σκοπιμότητες είναι ο κύριος Αναστασιάδης και όχι το ΑΚΕΛ. Να μου επιτρέψεις να πω και το εξής. Επειδή είδα χτες τις δηλώσεις του κύριου Μαυρογιάννη στο Φιλελεύθερο ότι για μια στοιχομηθεία που έγινε τάχα και ότι αντέδρασε ο κύριος Αξιντζή και είπε στο Τσαβούσογλου ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε κατάργηση επεμβατικών και εγγυητικών δικαιωμάτων από την πρώτη στιγμή. Ειλικρινά διερωτούμε. Έγιναν τρεις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Μας διάβασαν σχεδόν όλες τις σημειώσεις του κύριου Μαυρογιάννη από το Δείπνον και αλλού. Έστειλαν έγγραφα σε δεν ξέρω σε πόσα άτομα. Έδωσαν την περασμένη εβδομάδα τα έγγραφα και τις σημειώσεις στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Μας διάβασαν άλλον απόσπασμα από το σημειώσεις του κύριου Μαυρογιάννη στο Εθνικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρία, που καταρρύπτει ακριβώς τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν σήμερα. Γιατί λοιπόν σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις, σε όλη αυτή τη διαδικασία των τελευταίων μηνών, ο κύριος Μαυρογιάννης δεν είχε θυμηθεί τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο κύριος Αξιντζή και το θυμήθηκε μόνο στη συνέντευξη που έδωσε στο Φιλελεύθερο. Εγώ θα πω απλώς ότι ο καθένας από εμάς κρίνεται και θα κριθεί από την αξιοπιστία την οποία θα διατηρήσει και σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Αν θα καταδεχτεί δηλαδή να πει ψέματα ή όχι. Τώρα έρχομαι στο ερώτημα το οποίο έχεις θέσει. Ήταν η παραπληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα. Μάλιστα. Η παραπληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα για την οποία έκανε χθες λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα επαναλάβω λοιπόν. Καταρχάς, για τη χτεσινή, να πω, ήταν μια αντικατοχική εκδήλωση. Έπρεπε να συμπεριφερθεί σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Αναστασιάδης. Συμπεριφέρθηκε ως αν να ήταν υποψήφιος. Και όχι ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χρησιμοποίησε μια αντικατοχική εκδήλωση για να κάνει προεκλογική συγκέντρωση. Και έπρεπε να τον προβληματίσει αυτή του η στάση, γιατί διακατέχεται από τόσο άγχος και από τόση αγωνία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ακριβώς αυτό. Παραπληροφορήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και έδωσε την ερμηνεία που έδωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης τώρα και κατηγόρησε για ακόμα μια φορά ο κύριος Αναστασιάδης εκείνους στο εσωτερικό που λένε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα λέει ο ίδιος. Και θα πω λοιπόν ότι ο Γενικός Γραμματέας ήταν παρόν σε δύο πολύ ωραίες συνεδριάσεις για δύο μέρες στο Crown Μοτσανά. Δεν χρειάζεται να πληροφορηθεί από τον οποιοδήποτε το τι ελέγχθηκε εκεί. Έχει ήδη αναγνώση. Ξέρει από πρώτο χέρι και τι είπε ο κάθε ένας που συμμετείχε εκεί και πώς συμπεριφέρθηκε ο κάθε ένας που ήταν εκεί. Το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή λέγονται διάφορα πράγματα, είναι ότι στο Εθνικό Συμβούλιο, και θα το πω ότι αυτοί πλέον έχουν βγει δημόσια και λένε ψέματα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, οπότε δεν έχει νόημα εμείς να σιωπούμε σε κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία λένε. Να πάει ο κύριος Μαυρογιάννης να διαβάσει τη σχετική αναφορά του στα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την επιστροφή μας από το Ξάνες Μοτσανά, να δει τι μου απάντησε όταν τον ερώτησα, το υπέβαλα επανενημένες ερωτήσεις για την εικόνα την οποία συνάντησε όταν πήγαινε να συναντήσει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και εκεί θα διαπιστώσει ότι μου είπε ότι ναι, ίσως να έχουν διαφορετική ερμηνεία των γεγονότων από ό,τι έχουμε εμείς. Η διεθνής κοινότητα λοιπόν, προτού εμείς μιλήσουμε δημοσία, προτού εμείς τοποθετηθούμε με τον τρόπο που τοποθετηθήκαμε, όταν πήγαινε εκεί ο κύριος Μαυρογιάννης για να τους ενημερώσει, και επαναλαμβάνω να δει τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου της συγκεκριμένης ημερομηνίας, σε επανελειμμένες ερωτήσεις που του υπέβαλα, υποχρεώθηκε να πει ναι, ίσως να έχουν διαφορετική ερμηνεία γεγονότων από ό,τι εμείς. Αυτό λέει πάρα πολλά. Το να νομίζουμε εμείς ότι έχει συμβεί κάτι στο Crown Μοντσανά και σύστομη η διεθνής κοινότητα να θεωρεί ότι έγινε κάτι άλλο, πρέπει να μας προβληματίσει. Και αυτά φαίνονται ξεκάθαρα και από την ίδια την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος λέει ότι είχαμε μια ιστορική σημασία ευκαιρία, όχι για να καταλήξουμε στο Κυπριακό, όχι για να υπογράψουμε μια ενδιάμεση λύση, όπως λέει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, για να συμφωνήσουμε στα έξι μείζωνα κεφάλαια,
και να ανοίξει ο δρόμος για να καταλήξουμε και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα. Αυτά ήταν τα πιο δύσκολα κεφάλαια. Εάν καταφέρναμε να τα συζητήσουμε και να τα συμφωνήσουμε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να καταλήξουμε στα υπόλοιπα κεφάλαια τα οποία παρέμεναν ανοιχτά. Και συνεχίζει ο Γενικός Γραμματέας για να πει ότι ο λόγος για τον οποίο χάθηκε αυτή η ευκαιρία ήταν η έλλειψη πολιτικής βούλησης από τους δύο ηγέτες. Και ας προβληματίσει αυτόν επιτέλους τον κύριο Αναστασιάδη, αντί να επιχειρεί να ρίξει στο πίδι το εξώτερο όλους όσοι έχουν διαφορετική άποψη από τον ίδιο. Και ναι, εγώ κατανοώ ότι δεν αναμέναμε να επιρρύψει ευθύνες στην τουρκική πλευρά. Παρόλο που με αυτά που λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο κύριος Αναστασιάδης και άλλοι, ότι δηλαδή εξεγέλασε ο κύριος Τσαβούσογλου, λένε, το Γενικό Γραμματέα, του είπε ψέματα και τον ουσιαστικά τον έχει εκθέσει δημόσια ο κύριος Τσαβούσογλου, εννοώ στο δείπνο, θα έπρεπε να τους κατακεραυνώσει. Όχι απλά και μόνο δεν έχει επιρρύψει ευθύνες, δεν τους έχει κατακεραυνώσει. Αλλά αντιθέτως, λέει ότι στις κατηρίες συναντήσεις που είχε μαζί τους και τις σε βάθος συζητήσεις που έκανε, διαπίστωσε ότι ήρθαν εκεί με βούληση να συνεργαστούν για την επίτευξη λύση. Αυτά λοιπόν όλα θα πρέπει να προβληματίζουν την κυβέρνηση και αντί να επαναλαμβάνω να επιχειρεί να ρίξει λάσπη σε βάρος όσων έχουν διαφορετική άποψη, να προβληματιστεί για το πόση ζημιά έχει προκαλέσει στο Κυπριακό για χάρη των προεκλογικών σκοπιμοτήτων του κυρίου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Και αυτό την ώρα, κύριε Κυπριανού, που υπάρχει το θέμα των δασμών στο τραπέζι, των παράνομων δασμών, ήταν αλλά αναμενόμενο. Και άλλων μια σειρά από κινήσεις της τουρκικής πλευράς στο πλαίσιο του Plan B. Και να κλείσουμε Ναι, ήταν αναμενόμενα όλα αυτά, αγαπητέ Γιώργο. Είχαμε προειδοποιήσει τον κύριο Αναστασιάδη πρωτού πάμε στο κράτο μας. Του είχαμε πει ότι είναι μια κρίσιμη και καθοριστική συνάντηση. Θα έπρεπε να προετοιμαστούμε επαρκώς και να πάμε με την βούληση για λύση στο Κυπριακό. Και του είχαμε πει ότι τυχόν αποτυχία θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Και τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Επειδή ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε να επικεντρωθούμε στο τι γίνεται αύριο, ακριβώς αυτά είχα πει και χτες. Δεν τα έπαιξε το ΡΙΚ, αλλά εγώ θα τα επαναλαμβάνω συνεχώς. Θα πω λοιπόν ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από τους άριστους χειρισμούς του κύριου Αναστασιάδη στο Κράνο Τσανά είναι κατασκληπτική. Δημιουργούνται τετελεσμένα επί του εδάφους που θα δυσκολεύσουν αφάνταστα τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και ενδεχομένως πράγματα τα οποία συζητούσαμε και διεκδικούσαμε στο Κράνο Τσανά να μην μπορούμε καν να τα διεκδικήσουμε στη συνέχεια. Αν συνεχίσει να βαθαίνει αυτή η κατάσταση με τις απαράδεκτες εξελίξεις που προωθούνται από την τουρκική πλευρά. Και αντί να λέει ο κύριος Αναστασιάδης ότι θα υπάρξει νέα προσπάθεια, θα πρέπει να προβληματίζεται πώς παρεμβαίνει στις εξελίξεις έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα τελεσμένα που θα δυσκολέψουν περισσότερο την προσπάθεια ανεπίλυσης του Κυπριακού. Εδώ θα πρέπει να στρέφεται η προσοχή του, αντί να στρέφεται η προσοχή του στο πώς θα αθωωθεί στη συνείδηση του κόσμου για τις εξελίξεις στο κράτημα ξανά. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Χριστοδουλίδη ότι πρέπει να μας απασχολεί η επόμενη μέρα. Και λυπούμε να πω ότι δεν τους απασχολεί. Εκείνο που τους απασχολεί είναι πώς θα κερδίσουν τις εκλογές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κυπριανού. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Συνέχεια στην πρωινή έκδοση και πάμε στο επόμενο μας θέμα που αφορά στις δυναμικές κινητοποιήσεις που εξήγηλαν οι οργανωμένοι οδηγοί ταξί της Λευκωσίας. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος των αστικών ταξί Λευκωσίας, ο κ. Παναγιώτης Κυλίλης. Κύριε Κυλίλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς, από πού προκύπτει αυτό το θέμα, ποια είναι τα δικά σας παράπονα σε σχέση και με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αλλά και την Αρχία Διών? Κοιτάξτε να είδα, αγαπητέ μου, τα προβλήματα δεν προκύψαν εχθές. Τα προβλήματα είναι διαχρονικά.
Έχουμε τελευταία, τα προβλήματα ξεκινήσαν εδώ και χρόνια, συνεχίζονται. Στην τελευταία στάση εργασίας που έχουμε κάνει, επέβαινε ο έντιμος υπουργός Συγκοινωνιών. Εμείς τον ακούσαμε, σταματήσαμε αμέσως στη στάση εργασίας που είχαμε κάνει, με την υπόσχεση ότι μόλις ερχόταν από το εξωτερικό θα έλαβανε πρωτοβουλίες για να λύσει τα προβλήματα μας. Έλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες, έγιναν μία-δύο συσκέψεις στο Υπουργείο του με την, στην παρουσία του. Όμως έδωσε οδηγίες στους διάφορους φορείς. Όμως έμειναν τα πράγματα στάσιμα. Εδώ, από εκείνη την ημέρα και μετά, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτα. Η παρανομία μεγαλώνει. Ακριβώς. Να πούμε και ποια είναι αυτά τα προβλήματα, για να καταλάβει και ο κόσμος. Τα προβλήματα είναι η άδεια οδικής χρήσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι το κάθε ταξί να μπορεί να εργάζεται στους δημόσιους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν σε όλη την αστική περιοχή της Λευκοσίας, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το ταξί να μην έχει χώρο στάθμευσης. Τι σημαίνει στο 2017 να υπάρχει στην άδεια οδικής χρήσης ο χώρος στάθμευσης, εγώ να δουλεύω, να αναγκάζεται ο κάθε οδηγός ταξί να δουλεύει σε ένα σημείο της αστικής τροχιάς περιοχής Λευκοσίας. Γιατί τότε δεν ονομάζεται αστικό ταξί Λευκοσίας και δεν ονομάζεται κουρίου 40 στο Τσέρι, ας πούμε, το ταξί εκείνο. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν, το ένα θέμα. Το θέμα είναι αυτό, η άδεια οδικής χρήσης, η οποία ζητούμε εδώ και χρόνια, την κατάργηση του ονομαστικού χώρου στάθμευσης στις δημόσιες χώρους στάθμευσης. Το δεύτερο θέμα είναι η παρανομία, αγαπητέ μου. Η παρανομία μέρα με την ημέρα μεγαλώνει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι πιο πολύ η παρανομία από τους νόμιμους. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι οδηγοί, οι ταξί, καθημερινά, ξέρετε, τηλεφώνα που παίρνω προσωπικά και μου λένε, τι θα κάνουμε κύριε Κυλίνη, θα πάμε και εμείς στην παρανομία. Γιατί να μην πάμε και εμείς στην παρανομία, αφού δεν ενοχλούν την παρανομία, δεν την ενοχλούν, ενώ εμάς μας ενοχλούν. Δηλαδή, να φτάσουμε στο σημείο οι νόμιμοι να κυνηγούνται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το κράτος και να μην κυνηγούνται οι παράνομοι. Αν είναι δυνατό. Εγώ σας προκαλώ να έρθετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ. Αν θέλετε να πάμε να σας δείξω και ορισμένα, να δείτε στοιχεία συγκεκριμένα. Έχω κατακύρει αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει τακτικά στη Λάρνακα. Ελέγχουν όλα τα ταξί εκτός που είναι εκείνο το παράνομο. Μιλούμε την παρανομία, είναι στο φόρτε της. Κάθε μέρα μεγαλώνει, κάθε μέρα. Η πειρατεία είναι η μεγαλύτερη γάγκρινα που υπάρχει στο ταξί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, υπάρχει οποιοδήποτε άλλο θέμα, είπαμε, για την άδεια οδικής χρήσης, αλλά και τους πειρατές. Υπάρχει άλλο θέμα, κύριε Κύριε. Είναι δύο θέματα τα οποία απασχολούν και μπορούν να λύσουν τα προβλήματα όλου του κλάδου για χρόνια ολόκληρα, να μην τους ξαναοχλήσουμε για τα επόμενα 100 χρόνια, που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα αλλάξουν οι συνθήκες τότε. Λοιπόν, και γίνονται σε μία ημέρα με μία απόφαση. Γιατί θεωρείτε ότι καθυστερούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ. Τι σας είπε ο υπουργός? Ο υπουργός έδωσε το οδηγίες στην παρουσία μας. Αλλά όπως φαίνεται και οι υπαλλήλοι της κυβέρνησης δεν ακούν ούτε του υπουργού, δεν ξέρω γιατί. Εγώ να πω στο αυτό το σημείο, κύριε Κυρίλη, ότι κάναμε προσπάθειες να μιλήσουμε για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Δυστυχώς. Μίλησα με τον κύριο Μιχαηλίδη, μίλησα πριν ένα μήνα με τον κύριο Μιχαηλίδη, τον διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών, τον κύριο Μιχαηλίδη. Μου είπε την επόμενη θα με πάρει. Του είπε, δεν χρειάζεται να με πάρει την επόμενη. Σε μια-δυο μέρες να με πάρουμε, σε μια-δυο μέρες να μην σας βάλω χρονοδιαγράμματα. Έχει ένα μήνα θα με πάρει την επόμενη να κλείσουμε την συνάντηση. Ένα μήνα, αγαπητέ μου. Μάλιστα.
Και τώρα τι θα γίνει, κύριε Κυλίλη? Είπατε χτες με σχετική ανακοίνωση, εκφράσατε την υπόθεσή σας να κατέλθετε σε δυναμικές κινητοποιήσεις μάλιστα. Τι εννοούμε δυναμικές κινητοποιήσεις? Τι είναι το δυναμικές κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, δεν θέλω, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει εντός των ημερών. Μια-δυο μέρες, σήμερα, αύριο, να κλείσουμε μια συνάντηση, διότι θα κάνουμε έκτακτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ποιες θα εξαγγείλουμε, τις κινητοποιήσεις που θα κάνουμε. Οι κινητοποιήσεις θα είναι δυναμικές πλέον, δεν θα είναι όπως ήταν προηγουμένως. Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε ταξί, να κλείνουν δρόμους και τι γίνεται και με τις άλλες επαρχίες. Μπορείτε να φύγουμε τις αμήγα μέρες. Κοιτάξτε, το να κλείσουμε δρόμους δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός. Έτσι είναι το να κλείσουμε δρόμους. Μπορεί να μην κλείσουμε δρόμους. Μπορεί να τα βάλουμε σε ένα σημείο. Μπορεί να... Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Λοιπόν, τι γίνεται και στις άλλες επαρχίες? Είστε σε επαφή με τους συναδέλφους σας άλλων πόλεων επαρχιών? Έχουμε επαφές με τους διάφορους, με τους συναδέλφους στο άλλο πόλεο, με τους συνδέσμους, με τους προέδρους στο άλλο πόλεο. Εντάξει, όμως, κοιτάξτε, αυτό το θέμα με την Λευκωσία είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο, αγαπητέ μου. Όταν μια απόφαση εφαρμόζεται σε άλλες πόλεις και στη Λευκωσία δεν εφαρμόζεται, μπορώ να καταλάβω. Ζούμε σε άλλη χώρα εμείς. Αναφέρεστε σε ποιο θέμα τώρα, στους πειρατές? Για το θέμα της άδειας οδικής κρίσης. Μάλιστα. Το έχουν κάνει στη Ελευθερία Αμόχωστο. Ζητούσαν, μας κοροϊδεύαν για ένα χρόνο. Μας κοροϊδεύαν για ένα χρόνο ολόκληρο ότι η απόφαση εκείνη της ΕΑΝΑΠΑΣ δεν έπρεπε να υπάρξει στη Λευκωσία. Υπήρχε την απόφαση του Ανωτάτου. Ζήτησα και το βάρευσή του Γενικού Εισαγγελέα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ζήτησα και το βάρευσή του Γενικού Εισαγγελέα, την οποία δεν περιμέναμε, και ήρθε. Ο χρόνος περνάει, δεν μπορούσε να μην περάσει ο χρόνος. Ήρθε τσετσίνη, η οποία μας ειδικαιώνε. Και ούτε την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα δεν ακούνε, κύριε. Μάλιστα. Λοιπόν, πότε να αναμένουμε εξελίξεις και οριστικοποίηση αυτής σας της απόφασης για πιθανά περιακά μέτρα? Σας είπα, μία-δύο μέρες. Ή σήμερα ή αύριο εγώ θα καλέσω εκτακτό Γενικό Συμβούλιο. Ή σήμερα ή αύριο το πολύ θα συνεδριάσω. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυλίλη. Παρακαλώ. Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί το BMW Future Invest Bonus. Μείωση ρήπων με επιχορήγηση ανταλλαγής του παλιού σας αυτοκινήτου. Πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που αφορά στην ΟΕΔΑ στο Πεντάκομο. Ένα θέμα το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας πριν από αρκετό καιρό, πριν από ένα και πλέον μήνα. Ένα θέμα το οποίο θα στοιχήσει πολλά εκατομμύρια στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς ενδέχεται η χώρα μας να πληρώσει 30.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα για κάθε μέρα καθυστέρησης που αφορά στην αξιοποίηση του δευτερογενούς καυσίμου. Ένα θέμα το οποίο ανάγκασε και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας να αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα πριν από λίγες μέρες και να του ζητήσει τον διορισμό ερευνητικής, ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής. Εμείς έχουμε μαζί μας τον Γενικό Ελεγκτή, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μιχαήλ. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει συνέχεια στο θέμα, το θέμα που προσλαμβάνει διαστάσεις σκανδάλου. Από το 2013 μας είχε προειδοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πεντάκομο. Είναι πολλές οι πτυχές του θέματος. Ένα πρώτο σχόλιο. Να σας πω, κύριε Μιχαήλ, το πρώτο που θεωρώ σημαντικό είναι ότι αυτό το δημοσίευμα του πολίτη, το οποίο είναι σε συνέχεια πολλών άλλων δημοσιευμάτων που πιστεύω ουσιαστικά προσπαθούν να μεταθέσουν την ουσία του προβλήματος,
Απ' την άλλη, πιστεύω ότι κάνει ένα καλό αυτό το δημοσίευμα, γιατί καταδεικνύει με τον πλέον ευδιάκριτο τρόπο το γεγονός ότι οι αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να τύχουν διερεύνησης είναι αποφάσεις που ληφθήκαν επί της παρούσας κυβέρνησης. Το 2013, αντιλαμβάνομαι, ήταν η παρούσα κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, αυτό επιβεβαιώνει τη θέση μας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήταν ορθό. Και εφόσον το πήγε ο Γενικός Εισαγγελέας, θα μπορούμε να λέμε ότι δεν ήταν και νόμιμο να διορίσει το ίδιο Ερευνητική Επιτροπή για να εξετάσει τις δικές του αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά την ουσία του θέματος, κύριε Μιχαήλ, πρέπει να πούμε ότι η Κομισιόν και όχι μόνο, και θα έλεγα όλοι οι τεχνοκράτες στην Κύπρο, όλοι αγωνιούσαν για το τι θα γίνει το SRF. Θα κάνω μια παρένθεση και να πω, μόνοι που φαίνεται δεν αγωνιούσαν και τόσο πολύ, ήταν η τότε Υπουργή Πετρίδης, υφυπουργός τότε, και Κουγιάλης, οι οποίοι όχι μόνο δεν αγωνιούσαν για το SRF του Πεντακόμου, αλλά είχαν και την ιδέα να μετατρέψουμε και την κόση για να παράγει SRF. Και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο, κύριε Μιχαήλ, ότι αυτή ακριβώς η πολιτική της μετατροπής της κόσης ώστε να παράγει SRF περιλήφθηκε και στη νέα στρατηγική του Τμήματος Περιβάλλοντος, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5 Νοεμβρίου του 2015. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες σίγουρα αφορούν και σε πολιτικό επίπεδο και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να τύχουν μια σωστή διερεύνηση. Τώρα, όσον αφορά την τότε εποχή του 2013, ήταν λοιπόν αγωνία όλων τι θα γινόταν αυτό το δεύτερο γενές κάψιμο για το γεγονός ότι ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει έτσι αρκετή αγορά για αυτό το υλικό, η Κύπρος υπήρχε ο κίνδυνος να καταστεί έρμη ενός μονοπωλίου της Μετροπολίτης Βασιλικού και αυτό ήταν η μεγάλη αγωνία όλων και αυτός, κύριε Μιχαήλ, είναι ακριβώς και ο λόγος που για να μειωθούν οι κίνδυνοι από ένα τέτοιο κακό ενδεχόμενο, στο οποίο τελικά δυστυχώς καταλήξαμε λόγω των χειρισμών κάποιων, είχε αποφασιστεί και περιλήφθηκε και στην απόφαση του Υπουργικού του 2013 ότι αυτός ο διαγωνισμός, αυτή η διαδικασία για να βρούμε τι θα κάνουμε αυτό το καύσιμο, θα ξεκινούσε πολύ έγκαιρα. Το 2013 τον Οκτώβρη είχε αποφασιστεί να ξεκινήσει παράλληλα με τη διαδικασία για την εξέβρεση εργολάβου για το Πεντάκομο, η οποία έγινε τότε περίπου, το τέλος του 2013, αρχές του 2014. Άρα οι σχεδιασμοί προέβλεπαν μια έτσι πολύ ικανοποιητική ασφαλιστική κλίδα, ότι θα είχαμε ενώπιον μας περίπου 5 με 6 χρόνια, και αυτό το λέω γιατί θα ήταν περίπου 3-4 χρόνια από τότε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφορών του Πεντακόμου και να κατασκευαστεί και να παραληφθεί το έργο, συν μια έτσι επιπρόσθετη ασφαλιστική δικλίδα που ενσωματώθηκε, ότι περιλήφθηκα στα έγγραφα του διαγωνισμού όρος ότι ο εργολάβος του Πεντακόμου θα έχει την υποχρέωση να το φυλάσει για ακόμη μια πρόσθετη περίοδο 2 ετών. Άρα αυτός ο κίνδυνος, ο οποίος δεν είχε επισημανθεί μόνο από την Κομισιόν, αλλά από όλους, έλεγε ότι θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου. Συνεπώς, απλώς θα έλεγα ότι κομίζει γλάφκα της Αθήνας στο δημοσίευμα του πολίτη. Και μάλιστα το ενδιαφέρον, κύριε Μιχαήλ, είναι ότι αυτή ακριβώς την αναφορά από την σύσκεψη της Δευτέρας του Αυγούστου είναι αυτή που περιλάβαμε και στην ανακοίνωσή μας της 6ης Οκτωβρίου, που βγάλαμε πριν την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, στην οποία ακριβώς καταγράφαμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν πήγε σε αυτή τη σύσκεψη, εξήγησε ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές, οι οποίες είναι ακριβώς το πια Βασιλικού, ενδεχομένως κάποιοι άλλοι που ενδιαφερόνταν να δημιουργήσουν κάποιες μονάδες για παραγωγή, και η τελική λύση θα ήταν φυσικά η κατασκευή μιας μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης αυτού του υλικού, που θα παραμείνει και σήμερα η τελική μας επιλογή, εάν διαπιστωθεί ότι το πια Βασιλικού εξακολουθεί να εκβιάζει το κράτος με τιμές όπως αυτές που έχουμε ακούσει. Το πρόβλημα που υπάρχει, κύριε Μιχαήλ, είναι ότι ενώ θα είχαμε ενώπιον μας 6 χρόνια, τώρα έχουμε ενώπιον μας 2 χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα, τι γίνεται, κύριε Μιχαηλίδη? Το καθοριστικό, κύριε Μιχαηλίδη, για αυτό το θέμα είναι σίγουρα η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει κληθεί από την υπηρεσία μας να γνωματεύσει επί 2 θεμάτων. Το πρώτο θέμα είναι κατά πόσον συμφωνεί μαζί μας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είχε εξουσία διορισμού μιας τέτοιας επιτροπής, γιατί η νομοθεσία, η τροπολογία την οποία μετά από πρόταση νόμου την οποία είχε καταθέσει ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας του 2012, έχει τροποποιηθεί ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να μην έχει εξουσία
να διορίζει ερευνητικές επιτροπές αν υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν και το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα θα πρέπει ο Γενικός Εισαγγελέας να γνωμοδοτήσει επ' αυτού και μετά να αποφασίσει κατά πόσο θα ασκήσει την εξουσία που ο ίδιος έχει πλέον σε αυτήν την περίπτωση με βάση τη σχετική νομοθεσία για να διορίσει η ερευνητική επιτροπή. Και επ' αυτού, κύριε Μιχαήλ, θα πρέπει να τονίσω ότι η δική μας υπηρεσία εξ αρχής είχε τονίσει ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να περιλάβει ως όρους εντολής για διερεύνηση, θεωρούμε ορθό να διερευνηθούν και αυτά, συν φυσικά τα τρία πολύ σημαντικά θέματα τα οποία η δική μας υπηρεσία έχει αναδείξει και τα οποία θεωρούμε ότι είναι η ουσία του θέματος, τα οποία για κάποιο λόγο, σε εισαγωγικά θα πω, ξέχασε το Υπουργικό Συμβούλιο να περιλάβει. Τα οποία είναι γιατί δεν έγινε μόνο στη Λευκωσία, γιατί στη Λευκωσία δεν έγινε ούτε καν το ΧΙΤΑ το οποίο είχε αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2013. Και φυσικά αυτό που εξήγησα προηγουμένως, γιατί δεν προωθήθηκε από το 2013 διαδικασία για διάθεση του SRF, όπως προέβλεπε η τότε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτά πιστεύουμε εμείς, κύριε Μιχαήλ, ότι είναι τα τρία πιο σημαντικά θέματα, τα οποία μας έχουν βάλει έρμη, όπως έχω πει, στις ορέξεις ιδιωτικών μονοπωλίων. Ναι. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχει και άλλες πτυχές το θέμα. Φαίνεται ότι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν ακριβά την ύφη για αυτές τις καθυστερήσεις. Να σας πω, κύριε Μιχαήλ. Εάν η διαδικασία του SRF για τη διάθεση του SRF του Πεντακόμου τώρα την έχει αναλάβει το Τμήμα Υδάτων, πριν λίγες μέρες έχει προκηρύξει το διαγωνισμό, θα πρέπει να το Τμήμα Υδάτων να δει με προσοχή αυτό το θέμα. Υπάρχει ενδιαφέρον, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει με την προκήρυξη ενός άλλου διαγωνισμού, ο οποίος θα αφορά πλέον την διάθεση του μέσω μιας διαδικασίας, μέσω μιας μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης. Πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε αυτό το υλικό. Εάν αυτό προχωρήσει, έστω και με διαδικασίες κατεπίγουσες και προλάβουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα των 2 ετών, που δυστυχώς, λέω, μας έχουν αφήσει κάποιοι σε αυτό το στενό χρονοδιάγραμμα, τότε από αυτή την άποψη θα έχει υπερπηδηθεί ο κίνδυνος. Παραμένει όμως ο τεράστιος κίνδυνος στον οποίο βρίσκεται σήμερα η Δημοκρατία, λόγω των δύο μεγάλων αποτυχιών που εξήγησα προηγουμένως, που είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως για την επαρχία Λευκωσίας, ούτε ΧΙΤΑ έχουμε κάνει, ούτε μονάδα ΟΕΔΑ που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είχαμε κάνει, και έχουμε μείνει έρμεο των ορέξεων του εργολάβου στην Κώση, ο οποίος απαιτεί, αν είναι δυνατόν, για να δεχτεί να συζητήσει μαζί μας, να πάρει ποινική αμνηστία για τα θέματα για τα οποία διώκεται ποινικός ενώπιον δικαστηρίου. Αντιλαμβάνεστε κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, και ως εκ τούτου επικρέμεται πάνω από την κεφαλή μας ένα τεράστιο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί από το 2013 υπήρξε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτυχία μας να κλείσουμε την χωματερή του Κοτσάτη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για σας, κύριε Μιχαηλίδη, το θέμα είναι ότι απλά υπήρξε μία κολλησιεργία ή υπάρχει πλέον η υποψία ότι έγιναν κάποια πράγματα καθαρά για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Υπάρχει αυτή η υποψία? Κύριε Μιχαήλ, να σας πω, είχαμε συσκέψεις από το 2013, ήταν μια μεγάλη συσκέψη το καλοκαίρι του 2013, στην οποία ήταν παρούσα τότε και η πρώτη Γενική Ελέκτρια και συζητούσαμε αυτό το θέμα, και υπήρχε και τότε μια έντονη, πολύ έντονη τοποθέτηση εκ μέρους των Υπουργών Κουγιάλη και Πετρίδη υπέρ της αξιοποίησης, σε εισαγωγικά να το πω, της μονάδας της Κώσης, κάτι το οποίο εμείς από τότε επισημέναμε ότι ήταν απαράδεκτο. Βλέπω ότι αυτή οι εξελίξεις οι οποίες ακολούθησαν ουσιαστικά τι καταδεικνύουν? Ότι δεν έγινε τίποτα απολύτως για τη Λευκωσία και αφαιθήκαμε ξανά να είμαστε έρμεο, όπως είπα και προηγουμένως, στις ορέξεις του συγκεκριμένου εργολάβου. Γιατί υπήρξε αυτή η ολιγορία, γιατί δεν έγινε τίποτα απολύτως, αυτό θα πρέπει ήδη αυτοί που πήραν τις αποφάσεις να το εξηγήσουν. Και είμαι σίγουρος ότι εφόσον ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίσει να διορίσει μια ερευνητική επιτροπή, η επιτροπή αυτή θα είναι σε θέση να καταδείξει τους λόγους για τους οποίους υπήρξε αυτή η ολιγορία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ. Καλά, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που αφορά στις διατιμήσεις νερού σε κτηνοτροφικές περιοχές. Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη απόκληση από περιοχή σε περιοχή. Θα μας τα εξηγήσει, θα μας τα πει καλύτερα ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, ο κύριος Πανίκος Χάμπας, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Κύριε Χάμπα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, αγαπητή Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που προκύπτει, γιατί φαίνεται πως η απόκληση είναι πολύ μεγάλη. Ναι, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία τιμωριακή πολιτική όσον αφορά τη διάθεση του νερού για, γενικά για την άρδευση, αλλά ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους, όπου εκεί καλούνται ακριβώς να αξιοποιήσουν τη δυναμική του πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στο χαλούμι, το οποίο μας φέρνει πάνω από 130 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο από τις πωλήσεις και αρκετά άλλα όσον αφορά την χώρια απασχόληση και τόσες πολλές θέσεις που απασχολούν σε αυτόν τον τομέα, επιστημονικές, εργατικές, αλλά και οι βιομήχανοι. Εν τούτη λοιπόν παρατηράμε ότι έχουν μπροστά μου ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο εδώ στην περιοχή και τροφική περιοχή Γερίου, που δουλεύουν τα φρόνα από τις 24 του Μάη μέχρι 24 του Ιούλου του 2017, 1.351,88 €. Αν είναι δυνατόν, πώς μπορεί ένας Κύπριος λοιπόν να επιβιώσει σε αυτόν που λες την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ίσους όρους και ούτω καθεξής όπως λένε αυτοί οι Ευρωπαίοι, όταν ο Ευρωπαίος παίρνει το νερό ουσιαστικά σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή και όταν το ίδιο το κράτος μας λειτουργά με 2 μέτρα και 2 σταθμά, όταν η παραγωγή μας μετά από αγώνες που κάναμε κι εμείς το παίρνουν από τον νότιο αγωγό με 17 σεντ παρακαλώ τον τόνο, ενώ εδώ μπορεί να πουλείται και 2 και 3 και 4 ανάλογα με την ποσότητα που χρειάζεται και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα μεγάλα ζώα όπως η αγελάδα που την αρμέγουν 2 φορές την ημέρα θα πρέπει ακριβώς να καταναλώσει πάρα πολύ νερό. Επομένως εμείς θέσαμε το θέμα όλων των αγροτικών κινήμα ενωμένο προς τους αρμοδίους και δεν μας ενδιαφέρει εμάς ποιος είναι ο αρμόδιος, ας συντονιστούν επιτέλους να καθορίσουν μια νέα πολιτική. Να βάλουμε μια ανωτελεία, κύριε Χάμπα, να ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα του Παναγροτικού, τον κύριο Τάσο Γιαπάνη, ο οποίος είναι επίσης μαζί μας τηλεφωνικός. Κύριε Γιαπάνη, καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Υπάρχει αυτό το θέμα των διατιμήσεων. Εσάς ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, κύριε Γιαπάνη, ως Παναγροτικός? Καταρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα. Ότι το νερό μετά τα τελευταία 4 χρόνια 3 ανοβρίες θα είναι το δεύτερο εθνικό μας θέμα. Άρα καλούνται οι αγροτικές οργανώσεις, ο αγροτικός κόσμος και παράλληλα το κράτος, ως κράτος πρόνοιας ισονομίας και ισοτιμίας, να είναι αρρωγός και να σταθεί δίκαια σε όλους τους αγρότες. Θεωρούμε ότι το κράτος διαχρονικά έχει αδικήσει συγκεκριμένη μερίδα αγροτών, ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Λευκωσίας, χωρίς να υπάρχουν έργα υποδομής. Κύριε Γιαπάνη, αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρένθεση ακριβώς πάνω σε αυτό που είπατε, να αναφέρουμε σε σχέση με τα αποθέματα νερού, ότι ενώ οι ετήσιες μας ανάγκες είναι στις 157.000 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τα αποθέματα χθες ήταν μόλις στις 48.205, ενώ την περσινή αντίστοιχη περίοδο ήταν στις 65.000. Υπάρχει όντως σοβαρό θέμα με τα αποθέματα και όλοι ευελπιστούμε να μας σώσει ο καιρός, οι βροχές, δεδομένου ότι τουλάχιστον όπως ξέρουμε σε μία επαρχία στην Πάφο υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα με την μονάδα αφαλάτωση. Αυτό συμπληρωματικά σε αυτό που είπατε ότι ενδέχεται να είναι το δεύτερο εθνικό μας θέμα σε πολύ λίγο το νερό. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε και με την εξής εννοία ότι δυστυχώς η Κύπρος είναι νησί, είναι στη σφαίρα της απορρίμωσης, είναι απομονωμένο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το αυτό να αποφέρει μειονεκτήματα στους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους στην προηγουμένη και τους κτηνοτρόφους γενικά, όταν λέω αγρότες εννοώ ότι και η οργοκτηνοτροφία γενικά σε όλο το φάσμα της, ακόμα και τη μεταποίηση προϊόντων που είναι στη οργοκτηνοτροφία. Αν φανταστείτε ότι ακόμα και το χαλούμινι ή η πατάτα που τα οποία εξάγουμε πρέπει να πληρώνουν διπλάσια, τριπλάσια, ίσως και πενταπλάσια ορισμένες φορές έξοδα για τη μεταφορά τους σε μεγάλες αγορές όπως είναι στην Ευρώπη, είναι η Γερμανία και άλλες αγορές της Ευρώπης. Μάλιστα. Η ουσία εδώ είναι η εξής, ότι πρέπει το κράτος να έρθει διαχρονικά και να βάλει μία τιμή για όλη την Κύπρο. Δηλαδή να υπάρξει συγκεκριμένη τιμή του νερού για όλη την περιοχή. Το κράτος διαχρονικά ήρθε και είδε ότι μεγάλη περιοχή, την οποία είναι Λάρνακα και Αμόχωστον όσον αφορά την ανοπρία, επηρεάζεται περισσότερο
ειδικά με τα θέματα των πατατών, και προγραμμάτισε και έκανε το μεγάλο έργο του Νότιου Αγωγού. Το οποίο καλώς έκαμε, και μάλιστα αυτό το έργο είναι αυτό που κρατάει αυτή τη στιγμή των αγροτικών κόσμων στις περιοχές τις οποίες αναφέρα προηγουμένως. Το ίδιο πρέπει και το κράτος εδώ να μεθοδεύσει κάποια έργα, είτε βραχυπρόθεσμα, κάποια μεσοπρόθεσμα, κάποια και ίσως μακροπρόθεσμα, λόγω και της οικονομικής βαρύτητας την οποία θα έχουν αυτά τα έργα, να κάνει ξανά και άλλους αγωγούς δυτικών αγωγών, όχι όπως νοητιών, να γίνει και ο βόρειος αγωγός, έτσι ώστε ο δυτικός αγωγός πάνω στη Δυτική Λευκωσία με έργα υποδομής για να μπορέσουν να υπάρχουν και να βρεθεί λύση όσον αφορά το νερό πάνω για τους αγρότες μας. Μέχρι τότε το κράτος καλείται και πρέπει να δει να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους αγρότες με ενιαία τιμή νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως μας είπε ο κύριος Χάμπας πριν από λίγο, είναι τεράστια η απόκληση. Είναι όντως, γιατί αν πάρουμε να δείτε τις τιμές, δηλαδή από το ανακυκλωμένο νερό το οποίο χρησιμοποιούν για κτηνοτροφικά φυτά, είναι 6 με 7 σέντς των τόνων, το νερό το οποίο δίνεται στον νότιο αγωγό είναι 17 σέντς των τόνων, και η δυτική περιοχή της Λευκωσίας στοιχίζει περίπου, γιατί είναι μέσα από γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, δηλαδή 1000 πόδια και, το οποίο στοιχίζει περίπου με έναν υπολογισμό που κάνουμε μεταξύ 55 και 65 σέντς των τόνων. Όλοι αυτοί αναβάζουν το νερό και πουλούν την ίδια τιμή που πουλούν οι άλλοι, οι οποίοι παίρνουν το νερό 17 σέντς ή είναι κοντά σε φράγματα και τα παίρνουν πολύ πιο κάτω τα νερά. Υπάρχει δηλαδή μια αδικία την οποία καλείται το κράτος, καλούνται οι αγροτικές οργανώσεις, και αυτό θέλουμε και εμείς, να αναδείξουμε αυτό το θέμα, να δείξουμε την αδικία την οποία υπάρχει, να αρθείουν το κράτος μέσα από αυτά που είπα προηγουμένως, είτε βραχυπρόθεσμες, είτε μεσοπρόθεσμες, είτε μακροπρόθεσμες πολιτικές, να βοηθήσει αυτούς τους αγρότες τους οποίους αδικούνται. Κύριε Χάμπα, έχουμε καθυστερήσει να δούμε το θέμα της ενιαίας πολιτικής. Κοιτάξτε, η οργάνωση μας πάντοτε μιλήσε για τον ενιαίο φορέα υδάτων από τα εδώ και 40, 50, 60 χρόνια. Δυστυχώς δεν προχωρήσαμε, δεν έγινε αυτή η αρχή. Αυτή τη στιγμή είναι ως ένα συμβουλευτικό σώμα. Είναι καιρός πλέον. Εμείς που έχουμε και την ευθύνη ακριβώς να παράξουμε προϊόντα για να θέσουμε την κυπριακή κοινωνία, μια μη κατεχόμενη πατρίδα, είναι καιρό να προχωρήσουμε με καινοτόμες ιδέες. Όταν ο κατοχικός στρατός φέρνει το νερό από την Τουρκία, που κάποτε κάποιοι τον χλέβαζαν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, και τελικά έγινε. Και αυτή τη στιγμή με αγωγούς παίρνουν πανκύπρια νερό και για ίδρυυση και για έδρευση κτλ. Και για την αγροτική οικονομία και τον τουρισμό, εμείς δεν μπορούμε να λειτουργούμε με εργαλεία πανάρχια. Χρειάζονται νέα εργαλεία, νέες μεθόδοι. Και αυτές οι νέες μεθόδοι και τα νέα εργαλεία ακριβώς είναι να γίνει μια επαναστατική πολιτική μέσα στο τμήμα υδάτων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, όπου ακριβώς το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι τους πόρους μας που έχουμε με τα νερά, πώς τους μαζεύουμε, πώς τους ταχυδιζόμαστε καλύτερα, πώς δεν χάνεται μια σταγόνα. Αυτή τη στιγμή είναι, τι να σας πω, χάνονται αρκετές ποσότητες νερού μέσα από προβαλλεωμένα συστήματα ίδρυυσης, άρδευσης. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ακριβώς θα υπάρχει αυτή η ενιαία πολιτική που έχουμε μπει, και πρέπει να δούμε, όπως δημιουργήθηκε ο νότιος αγωγός πριν αρκετά χρόνια, πώς γίνεται ο βόρειος αγωγός. Μιλάμε εδώ πέρα ότι στη δική περιοχή Λευκωσίας αντρούν τα νερά από τα έντερα της γης με πάρα πολλά ψηλά κόστη, ενώ θα μπορούσε ακριβώς να δούμε αυτά τα ζητήματα και πώς αξιοποιούνται και καθαρές περιοχές όσον αφορά την πατοκαλλιέργεια, οι οποίες δεν έχουν νηματώδη, οι οποίες μιλώ πάντοτε για την περιοχή της Λευκωσίας, τη δυτική, όπου εκεί ακριβώς αν βρεθούν και οι κατάλληλες ποσότητες νερού, θα έχουμε μια νέα δυναμική στην πατοκαλλιέργεια. Επομένως, υπάρχουν πολλές προοπτικές, υπάρχουν πολλές μεθόδοι, υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι πρέπει να αξιοποιηθούν, και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αντί να συζητάμε τώρα να μειωθεί στην μια περιοχή ή στην άλλη, θα πρέπει ακριβώς να γίνει αυτό που έχουμε πει. Χρειάζεται, ναι, συμφωνώ με τον αγαπητό Τάσο, μετά το Κυπριακό, πάντοτε ήταν το ιδανικό στην Κύπρο. Υπενθυμίζω ότι πριν λίγα χρόνια αναγκαστήκαμε να φέρουμε με τάγκες νερό από την Ελλάδα. Πρωτάκουσα τα πράγματα. Δεν πρέπει να καταντήσουμε εδώ πέρα. Πρέπει ακριβώς να προχωρήσουμε πολλά πιο δυναμικά, με πιο ολοκληρωμένες πολιτικές όσον αφορά αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που επαναλαμβάνω. Είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για αυτό το νησί.
μετά το Κυπριακό. Και ένα καταληκτικό σχόλιο. Καλούμε λοιπόν και την κυβέρνηση, αλλά θα έλεγα και τώρα που είναι και η προεκλογική εκστρατεία, όλους τους υποψηφίους να αναδείξουν αυτό το κεφάλαιο και να καταθέσουν και ήδη προτάσεις μαζί με εμάς. Να το δουν με τέτοια ζέση, ούτως ώστε να έχουμε άμεσα προβλήματα, γιατί επαναλαμβάνω μπορεί να προσδώσει μια νέα δυναμική στην οικονομία, εάν εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες που είναι νερού. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χάμπα. Άμεση λύση όμως τώρα είναι αυτό που έχουμε πει, δηλαδή να υπάρξει ενιαία τιμολόγηση του νερού στη βάση της πώλησης του νερού στον νότιο αγωγό. Όταν τον παίρνουν οι αγαπητοί συνάδελφοι που παλέψαν πάρα πολύ. Πόσο γρήγορα όμως μπορεί να γίνει, κύριε Χάμπα? Είναι 17 σεν τον τόνο, παρακαλώ. Και το νερό αυτό έρχεται από τα βουνά του Τρόδους μέχρι τα κοκκινοχωρίκια. Η ίδια τιμή πρέπει να είναι παγκύπρια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χάμπα. Κύριε Γιαπάνη, και το δικό σας καταληκτικό σχόλιο. Αλήθεια, διερωτούμαστε ποια περιθώρια υπάρχουν για να γίνει αυτό, δεδομένου ότι είναι με πολύ μεγάλη ανάγκη άμεσα να λυθεί το πρόβλημα, όπως μας είπε και ο κύριος Χάμπας. Κύριε Γιαπάνη. Λοιπόν, φαίνεται πως έχουμε χάσει τον κύριο Γιαπάνη. Μεγάλο και αυτό το θέμα, λοιπόν, το θέμα του νερού για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά και το πρόβλημα της αδικίας που δημιουργείται και ενός ενδεχομένως αθέμητου ανταγωνισμού για τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αναγκάζονται να πουλούν όλοι στην ίδια τιμή, αλλά από την άλλη με πολύ ψηλότερα κόστη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το νερό. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάρουμε ακόμα ένα βήμα το θέμα παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικό στον Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Λευκωσίας, τον κύριο Ανδρέα Μανώλη. Κύριε Μανώλη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Ακούσαμε προηγουμένως τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων της ΕΚΑ και του Παναγροτικού, τον κύριο Πανίκο Χάμπα και τον κύριο Τάσο Γιαπάνη αντίστοιχα, να μας λένε για αυτό το θέμα της διαφορετικής διατίμησης του νερού. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα άδικο καθεστώς για πολλούς κτηνοτρόφους. Τι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα, κύριε Μανώλη? Κοιτάξτε, το θέμα της αδικίας αυτής, την οποία δεν διαπράξαμε βέβαια εμείς πουλούμε το νερό της άρτευσης 17 σεντ το κυβικό και το νερό της ίδρυψης 82 σεντ το κυβικό. Η αδικία την προκαλεί η γεωγραφία. Όσες κτηνοτροφικές μονάδες είναι κοντά σε κυβερνητικά υδατικά έργα υποφελούνται, όσοι είναι πιο μακριά και αγοράζουν το νερό από υδατοπρομήθειες κοινοτήτων. Δυστυχώς η τιμή είναι πολύ διαφορετική. Θα πρέπει να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ανομοιομορφίες και σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και με τη βοήθεια των αγροτικών οργανώσεων βέβαια, να δούμε αν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει πιο ομοιόμορφη η τιμολόγηση, νοουμένου βέβαια ότι δεν θα προσκρούσουμε στον έφορο κρατικών ενισχύσεων να μην θεωρηθεί αυτό κρατική ενίσχυση, οπότε δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Υπάρχουν δηλαδή νομικές πτυχές που ενδεχομένως να εμποδίσουν αυτή την προσπάθεια, διότι η ενιαία πολιτική αντιλαμβανόμαστε ότι από αυτό ξεκινά. Σίγουρα, αλλά όπως σας είπα, η ενιαία πολιτική εφαρμόζεται από το Τμήμα Υδάτων. Αν όμως μια κτηνοτροφική περιοχή δεν είναι κοντά σε κυβερνητικά υδατικά έργα που συμβαίνει πολύ συχνά, τότε πρέπει να προστεθούν τα κόστα που δίνουμε εμείς στο νερό, τα κόστα των τοπικών αρχών υδατοπρομήθειας, και έτσι αυτή η ενιαία τιμή αλλάζει και μάλιστα κάποιους τους ευνοεί και κάποιους τους αδικεί. Δεν είναι όμως πρόβλημα μόνο το κτηνοτροφικό, γιατί μεγάλη ανομοιομορφία υπάρχει και στους αγρότες που αρδεύουν. Και σε αυτούς το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή όσοι είναι κοντά σε κυβερνητικά υδατικά έργα παίρνουν το νερό στην τιμή που το πουλούμε εμείς. Όσοι αγρότες έχουν τις φυλίες τους μακριά από κυβερνητικά υδατικά έργα, αναγκάζονται να το αντλούν και πολλές φορές από βαθιές γεωτρήσεις, και έτσι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανεβαίνει και υπάρχει και εκεί ανομοιομορφία. Είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα το οποίο συζητούμε διαρκώς και με τις αγροτικές οργανώσεις, και θα
θα κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη σύντομα και θα δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την ανομοιογένεια. Μας υπάρχουν περιθώρια να γίνει κάτι σύντομα. Μας είπατε ότι χρειάζεται χαρτογράφηση. Από εκεί πέρα όμως, τι θα μπορούσε να γίνει υπό τις περιστάσεις? Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις? Σίγουρα όχι πριν περάσουν 5-6 μήνες. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο είδους λύση που θα μπορούσε να γίνει, κύριε Μανώλη, δηλαδή πέραν από την χαρτογράφηση? Τι είναι αυτό που μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να βοηθήσει? Και ένα δεύτερο και τελευταίο θέμα, αυτό που είπαν προηγουμένως και ο κύριος Χάμπας και ο κύριος Γιαπάνης σε σχέση με το υδατικό, το οποίο φαίνεται πως εξελίσσεται σε πάρα πολύ σοβαρό θέμα, δεδομένου ότι και τα αποθέματα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Κοιτάξτε, υπάρχει δύο συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία θα χειριστούμε ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Ίσως αυτό μπορεί να βρεθεί κάποια λύση, αλλά δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι θέμα μόνο δικής μου απόφασης. Είναι και θέμα που αφορά το Υπουργείο Γεωργίας, αντιλαμβανόμαστε. Ναι, και το Τμήμα Γεωργίας και των Εύφορων Κρατικών Ενισχύσεων είναι αρκετά περίπλοκο. Μάλιστα. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε και κάτι σε σχέση με τα αποθέματα? Είναι όντως ανησυχητική η κατάσταση? Κοιτάξτε, τα αποθέματα μας σήμερα είναι 47.675.000 κυβικά μέτρα. Πέρσι την ίδια μέρα ήταν 64 εκατομμύρια, είμαστε δηλαδή πίσω 16,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Και οι αιτήσιες μας ανάγκες, και οι αιτήσιες μας ανάγκες στα 157 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Κοιτάξτε, το σενάριο μας εξελίσσεται όπως σχεδιάστηκε τον Απρίλιο. Δεν είχαμε βέβαια έκτοτε εισροές, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μόνο εκροές, οι οποίες εκροές είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα μας, και έτσι αυτή η διαφορά των 16,5 εκατομμυρίων που είχαμε και τον Ιούνιο, ας πούμε, εξακολουθεί να υφίσταται. Δεν έχουμε υπερβάσεις που να μας δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα, αλλά σίγουρα είναι χαμηλά τα αποθέματα και περιμένουν ότι θα μας βοηθήσει λίγο ο καιρός στους επόμενους μήνες. Αν δεν μας βοηθήσει, κύριε Μανώλη? Αν δεν μας βοηθήσει, σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το νερό που θα δίνουμε για άρδευση. Ευτυχώς για την ίδρευση έχουμε τις αφαλαντώσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Με τους φίλους. Με το Τέρι. Με τους συναδέλφους. Παντάστρα. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί το BMW Future Invest Bonus. Μείωση ρήπων με επιχορήγηση ανταλλαγής του παλιού σας αυτοκινήτου. Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση, να πάμε στην Τουρκία για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Αγάδης. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι ακριβώς συμβαίνει, Δημήτρη? Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές. Από χθες βράδυ και η Τουρκία, αλλά προηγήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάγωσαν επαόριστον τη χορήγηση βίζας οι μεν Αμερικανοί στους Τούρκους πολίτες, είδα έγκυρα, απαντώντας με τον ίδιο τρόπο, πάγωσε και αυτή για τη σειρά της τη χορήγηση βίζας στους Αμερικανούς πολίτες που επιθυμούν να μεταβούν στην Τουρκία. Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό γιατί, Δημήτρη? Πίσω από αυτό υπάρχει η σύλληψη ενός υπαλλήλου Τούρκου υπηκόου, υπαλλήλου του Αμερικανικού Προξενείου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Οκτωβρίου από τις τουρκικές αρχές και δικάζεται για κατασκοπία. Κατηγορείται ότι έχει διατηρεί φιλικές σχέσεις, είναι άνθρωπος του ημάμι που ζει στις ΗΠΑ και επιθυμεί άγκυρα την έκδοσή του. Κατηγορείται λοιπόν γι' αυτό και δικάζεται για κατασκοπία.
οι Αμερικανοί, ενοχλημένοι από αυτό το γεγονός, εξέδωσαν αυτή την ανακοίνωση η πρεσβεία στην Άγκυρα. Το ίδιο έκανε την ίδια ακριβώς ανακοίνωση με κάποιο ορθογραφικό λάθος που υπήρχε σε αυτήν. Την ίδια ανακοίνωση εξέδωσε και η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και έτσι λοιπόν και οι δύο πλευρές δεν δέχονται πλέον πολίτες. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται, μπορούμε να πούμε, πρακτικά στην πράξη, στο διάταγμα, συμπεριλαμβάνεται το διάταγμα του Τραμπ για απογόρευση σε Συρία, Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Ιεμένη. Είχε εκδώσει ένα διάταγμα ο Τραμπ ότι σε αυτές τις χώρες δεν χορηγούμε βίες στους πολίτες αυτών των χωρών. Στην πράξη λοιπόν, σε αυτόν τον κατάλογο συμπεριλαμβάνεται και η Τουρκία. Μάλιστα. Και αυτό το θέμα θα έχει σίγουρα πολλές διαστάσεις σε διπλωματικό επίπεδο και όχι μόνο. Να σας πω τη μία μόνο που έχουμε άμεσα. Ραγδαία υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος αντί του δολαρίου και των ξένων νομισμάτων. Ήταν από την Παρασκευή σε 24 ώρα. Έχει χάσει μεγάλο δύναμη της αξίας της η τουρκική λίρα. Έχει φτάσει στα 3,70. Είναι μια πολύ μεγάλη υποτίμηση. Δεν ξέρουμε σήμερα πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Πάμε λοιπόν στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας η συνάδελφος η Κατερίνα Κυριάκου. Κατερίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε την Παρασκευή και ενώ από την εθνική μας. Ναι, από την Πέμπτη το βράδυ ξεκίνησαν οι αγώνες της ένατης και συνεχίζουμε την δέκατη αγωνιστική των ομίλων των προκριματικών αγώνων για το παγκόσμιο κύπελο. Χθες βράδυ είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Δανία-Ρουμανία 1-1, Καζακστάν-Αρμενία επίσης 1-1, Πολωνία-Μαυροβούνιο 4-2, Λιθουανία-Αγγλία 0-1, Σλοβακία-Μάλτα 3-0, Σλοβενία-Σκοτία 2-2. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει χώρο στην Ελλάδα για να διεκδικήσει την πρόκριση σε αγώνες μπαράς, αν και εφόσον βεβαίως κερδίσει την τελευταία αγωνιστική του Γιβραλτάρ. Το 2-2 λοιπόν έδωσε χαρά στην Εθνική Ελλάδος, η οποία θα έχει άλλη μια ευκαιρία για να αγωνιστεί, αν και εφόσον ξεπεράσει και το εμπόδιο του Γιβραλτάρ. Μόνο αν αυτοκτονίσει θα το χάσει αυτό το εμπόδιο, οπότε θα χάσει αυτή την πρόκριση, συγγνώμη. Οπότε πήρε το δώρο της από το παιχνίδι αυτό μετά το 2-2. Τσεχία Σαν Μαρίνο 5-0, Γερμανία Αζερβαϊτζάν 5-1, Νορβηγία Βόρειος Ιρλανδία 1-0. Οι αγώνες συνεχίζονται και σήμερα. Έχουμε στις 9.45 Μολδαβία Αυστρία, Σερβία Γεωργία, Ουαλία Ιρλανδία, Αλβανία Ιταλία, Σκόπια Λιχτενστάιν, Ισραήλ Ισπανία, Φιλανδία Τουρκία, Ουκρανία Κροατία και Ισλανδία Κόσοβο. Το βράδυ της Τρίτης παίζει και η Κύπρος με το Βέλγιο. Τα άλλα παιχνίδια: Γαλλία Λευκορωσία, Λουξεμβούργο Βουλγαρία, Ολλανδία Σουηδία, Ουγγαρία Νησιά Φαροέ, Λετωνία Ανδόρα, Πορτογαλία Ελβετία, Εστονία Βοσνία Ριζεβοβίνη, Ελλάδα Γιβραλτάρ και Βέλγιο Κύπρος. Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών είναι στις Βρυξέλλες από χθες βράδυ. Την Τρίτη αντιμετωπίζει την Εθνική Βελγίου στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών του Μουντιάλ 2018. Την εθνική μας περιμένει μια πολύ δύσκολη αποστολή κόντρα στην καλύτερη ομάδα του ομίλου, η οποία έχει εξασφαλίσει ήδη εδώ και καιρό την πρόκριση στο Μουντιάλ. Όμως, όπως δήλωσε και ο κύριος Μπέρν Σιμών μετά το τελευταίο αγώνα με την Ελλάδα, η Κύπρος πάει στο Βέλγιο με στόχο να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να είναι διεκδικητική μέσα στον αγώνα. Η εθνική μας θα κάνει μια προπόνηση απόψε στις 9 η ώρα, ώρα Κύπρου, και
Θα δούμε πώς κλείνουμε πώς θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των προκριματικών. Ένας κύκλος που ξεκίνησε με πολύ αισιοδοξία, Κατερίνα, έτσι. Εντάξει, ξέραμε από την αρχή ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για προκριματικά Μουντιάλ, που μία ομάδα, μόνο η πρώτη ομάδα στον ομίλο, εξασφαλίζει για απευθείας πρόκριση στα τελικά. Τουλάχιστον για μια καλύτερη θέση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, καρφωθήκαμε και πάλι στην πρώτη τελευταία. Εντάξει, αυτό τώρα νομίζω σε επηρεάσει και το ρεπορτάζ συναδέλφου στον Πολίτη για την πρώτη τελευταία θέση, ότι έχει ένα καλό έτσι αφιέρωμα για την Κύπρο. Μια ζωή πρώτη τελευταία γράφει χαρακτηριστικά σήμερα ο Πολίτης, και έχει ένα ρεπορτάζ αναλυτικό για τα χρόνια που η Κύπρος έκανε αυτή την προσπάθεια και οι περισσότερες φορές έχει τερματίσει στην πρώτη τελευταία θέση. Εντάξει, σημασία έχει ότι εμείς ξέρουμε τις δυνατότητές μας από τον καιρό που η Ισλανδία έδειξε ότι μπορεί και έχει πετύχει πάρα πολλά και στο Euro αλλά και σε παγκόσμιο κύπελο. Άνοιξε η όρεξη και για μας και έχουν ξεκάθαρο στόχο πλέον για μια διάκριση τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και έχει μπει ο στόχος, έχει ξεκινήσει από τη μέρα πρόσληψης του κυρίου Μπέρνι Σιμών στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Τουλάχιστον αυτό μας ξεκαθάρισαν και στον Άστρα πριν από μερικές εβδομάδες, Γιώργο, ότι ναι, και με τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με τους αγώνες, τους επιπλέον αγώνες που θα έχουμε με τις εθνικές ομάδες, θα δοθεί ευκαιρία και σε κάποιες άλλες χώρες επίπεδου Κύπρος να διεκδικήσουν πρόκριση σε μια διοργάνωση όπως είναι το Euro, όπως είναι το Euro 2020. Θα το παλέψουμε, θα το διεκδικήσουμε και γιατί όχι να τα καταφέρουμε. Αν δεν βάλεις στόχους, δεν μπορείς να πετύχεις. Νομίζω ότι αυτό είναι κανόνας της ζωής, στη ζωή μας. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι παρουσίασε μια σχετικά καλύτερη εικόνα το τελευταίο διάστημα η Εθνική Κύπρου. Τουλάχιστον έτσι νιώσαμε. Σε αυτό τον όμιλο το Βέλγιο με διαφορά, μιλάμε τώρα για την ομάδα που είναι πρώτη στο χάρτη, με πολύ διαφορά εξασφάλισε την πρώτη θέση. Και μέχρι σήμερα παίζεται η δεύτερη θέση, Ελλάδα, Βοσνία, Ζουβοβίνη. Τρεις ομάδες οι οποίες είναι ισχυρές σε σχέση με μας. Θα μπορούσαμε, αν δεν χάναμε το παιχνίδι με την Εσθονία, αλλά τώρα με το αν δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτεροι στην επόμενη προκριματική φάση. Αυτό πιστεύω, αυτό εύχομαι, αυτό θέλω, να δω μια Κύπρο να ανεβαίνει σκαλοπάτι, όπως έχουν κάνει οι ομάδες μας, τουλάχιστον στην Ευρώπη, με προκρίσεις στα, είτε είναι Champions League είτε είναι Europa League. Ναι, σε κάποια στιγμή θέλω να δω και την Κύπρο να πετύχει κάτι καλό, και πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα τα καταφέρει, γιατί το έχει βάλει ο στόχο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε, Γιώργο, ότι οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλίσει ουσιαστικά εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ. Είναι 15 οι χώρες. Η μία βεβαίως είναι η Ρωσία που είναι η διοργανώτρια. Από εκεί πέρα έχουμε τη Βραζιλία, το Ιράν, την Ιαπωνία, το Μεξικό, το Βέλγιο, η Νότιος Κορέα, η Σαουδική Αραβία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Νιγηρία, η Κώστα Ρίκα, η Πολωνία και η Αιγυπτός μετά την νίκη της χθες. Έχει εξασφαλίσει και αυτή εισιτήριο. Να πούμε ότι είναι από την Αφρική, η Αίγυπτος είναι τελευταία, 15η ομάδα που πήρε το εισιτήριο. Την Δευτέρα, δηλαδή σήμερα, άλλες δύο ομάδες από την Ευρώπη αναμένεται να εξασφαλίσουν εισιτήριο. Θα φτάσουμε τις 17. Την Τρίτη θα προκριθούν άλλες δύο. Περιμένουμε άλλες τρεις από την Νότια Αμερική και από την Βόρεια και Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, άλλη μία. Θα φτάσουμε δηλαδή τις 23 ομάδες, και τον Νοέμβριο οι 23 ομάδες θα γίνουν 26, με τις τρεις που απομένουν από την Αφρική. Οι υπόλοιπες 6 θα προκύψουν από τους αγώνες μπαράς. Έχουμε ακόμη δρόμο. Επαναλαμβάνω για την Εθνική Ελλάδος ότι μετά το αποτέλεσμα το χθεσινό με την Σλοβενία και την Σκωτία
διεκδικεί πλέον, θέλει την νίκη απέναντι στο Γιβραλτάρ για να εξασφαλίσει θέση στα μπαράζ. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων για τους μικρούς, να πούμε ότι οι μικροί μας έχουν χάσει, έχουν δεχτεί τη συντριβή με 5-0 από την Ιρλανδία το Σάββατο το βράδυ, και η άλλη εθνική ομάδα των νέων θα παίξουν το βράδυ της Τρίτης, όπως και η ομάδα των Ελπίδων, συγγνώμη, το βράδυ της Τρίτης με την εθνική ομάδα του Βελγίου, όπως και η εθνική ομάδα των ανδρών. Η U19 δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Το βαρύ 5-0 από την Ιρλανδία στέρισε τις όποιες ελπίδες υπήρχαν, και έτσι στο τελευταίο παιχνίδι με το Αζερβαϊτζάν την Τρίτη. Το μόνο που κυνηγάει η Κύπρος είναι την τρίτη θέση, και μόνο με νίκη θα έρθει αυτή η τρίτη θέση. Είναι στον τελευταίο όμιλο χωρίς βαθμό η Κύπρος, και η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων συνεχίζει την προετοιμασία ενώπιση του αγώνα με το Βέλγιο στο ΑΕΚ Αρίνα. Η μεγάλη επιτυχία πάνω στην Τουρκία έδωσε μπόλικη χαρά. Βεβαίως σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί για την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, και όλο το βάρος επικεντρώνεται σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο στο ΑΕΚ Αρίνα. Η Κύπρος, θυμίζω, ότι είναι στην πρώτη θέση των ομιλών της, και ευχόμαστε τα παιδιά ότι καλύτερο. Θα γίνει το παιχνίδι στις 5 και η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό. Λοιπόν, αγωνιστική δράση δεν είχαμε στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία λόγω υποχρεώσεων εθνικής ομάδας, όμως είχαμε στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Στην τρίτη κατηγορία το Σάββατο είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Ελπίδας Τρομερίτη ΑΠΕΑ Κροτηρίου 1-3, Ακρίτας Χλώρακας ΑΠΕ Πιτσιλιάς 3-1, Ενάδ Πόλης Χρυσοχούς Εθνικός Λατσιών 2-2, Λεβαδιακός Σαλαμίνα Λιβαδιών Διγενής Μόρφου 0-2, Πέγια Ονίσιλος Σωτήρας 1-1, Ορμίδια Φίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς 1-0, ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Ολυμπιάς Λιμπιών 3-1 και Ενίδη Γενής Ύψωνα Χειρόνας Λιοπετρίου 2-0. Η ΜΕΑ είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς μετά από 4 παιχνίδια. Ονίσιλος και ΑΠΕΑ ακολουθούν με 10 βαθμούς. Είχαμε επίσης αγώνες στην επίλεκτη κατηγορία της Stock. Να πούμε και τα αποτελέσματα αυτά για την επίλεκτη. Και αμέσως μετά, Γιώργο, θα πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, να δούμε και τις σημειώσεις. Θέλεις να ξεκινήσεις μέχρι να βρω και τα αποτελέσματα, αλλά γιατί είναι μπόλικα εδώ. Να κάνουμε αρχή με το γήπεδο του Πολίτη. Πριν κάνεις αρχή με το γήπεδο του Πολίτη, να πω στα γρήγορα τα αποτελέσματα της επίλεκτης κατηγορίας Stock. Ηρακλής Γερολάκου Φρέναρος 1-1, 1 Αγίου Γεωργίου Βρουσούλου 1 κερί του Ομόνια Ψευδά 0-3, Ελπίδα Ξυλοφάκου Ορφέας 0-0, Κούρης Ερήμης Αμαθός Αγίου Τίχωνα 1-0 και Ρωτσίδης Μάμαρη Ελιά Ριθροδόντα 1-1, παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο. Είχαμε άλλα δύο μάτς χθες. Να πούμε ότι στη βαθμολογία η Ομόνια Ψευδά και ο Κούρης Ερήμης έχουν από 10 βαθμούς και ο Ορφέας Λευκωσίας είναι στους 8 βαθμούς. Λοιπόν, θέλεις να πας με το γήπεδο του Πολίτη για τους χθεσινούς αγώνες στην επίλεκτη κατηγορία της Stock. Ο Άτλας Αγλαντζιάς νίκησε τον Κόρνο 1-0 και δόξα από τον παλιομετόχο συνέτριψε εκτός έδρας με 5-1 τον Ποσειδονία Γιόλου. Μάλιστα. Μια ζωή προ-τελευταία. Λοιπόν, μετά την ήττα από την Ελλάδα, η εθνική μας περιορίζεται οριστικά στη γνώριμη για αυτήν θέση. Χάλκινος στο ευρωπαϊκό Κοντίδης. Στο τρίτο σκαλί του πόντιου ανέβηκε ο Παύλος Κοντίδης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των σκαφών τύπου Λέιζερ που ολοκληρώθηκε χθες στη Βαρκελόνη. Από το πιστόφυλλο, νίκη τίτλου για Χάμιλτον. Ο Βρετανός είδε τον Φέτελ να αποχωρεί και αύξησε κι άλλο τη διαφορά τους. Όλα πήγαν όπως έπρεπε. Ο Πετρούνιας ξέρει ποιος είναι και στέφθηκε ξανά παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Πράσινο το πρώτο ντέρπι, σπουδαία ανατροπή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Με επική ανατροπή, ο Παναθηναϊκός πέρασε από το κυκλισμένο των θυρών ΣΕΦ και άρχισε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη φετινή Α1 του μπάσκετ Ελλάδος. Ο Ναδάλ γράφει ιστορία. Ο Ράφα Ναδάλ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και νίκησε στον τελικό του China Open τον Νικ Κύριο με 6-2 και 6-1. Προκριματικά Αφρικής, ήρωας ο Σαλάχ. Προκριματικά Ευρώπης, Μουντιάλ η Πολωνία.
Πάμε στην σπορτή της αλήθειας. Ο άλλος Αρχάγγελος, το διπορικό κάτω από διαφορετική σκοπιά που κατέγραψε διαφρόντα στοιχεία αλλά και οι ατάκες που λέχθηκαν. Η ομάδα περιμένει τους τραυματίες με την πρόβλεψη ότι θα γεμίσει εν ώψη των διαδοχικών ντέρπι με ΑΕΚ και Απόλλωνα. Πάνω αριστερά, ο καυτός Οκτώβριος, αγώνες φωτιά στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα για τον Απόλλωνα. Δεν σηκώνει συζήτηση, κανένας δεν διανοείται να προκύψει μια αποτυχία στην Ομόνια. Ενώ στο αγώνα με τον Ερμή και το μήνυμα έχει ήδη μεταφερθεί. Να τελειώσει ο Εφιάλτης, κάπως έτσι είναι ο αυριανός αγώνας στις Βρυξέλλες που θα φέρει το φινάλε που βρίσκει την ομάδα στην πρώτη τελευταία θέση, αυτό που έλεγες νωρίτερα Γιώργο, με τη δύναμη της έδρας η ανόρθωση, την βρίσκει στην αρίνα η ΑΕΚ, τι κάνουν όσοι έφυγαν, με ένα λιώτικο ρεπορτάζ στην εφημερίδα για τους παίχτες που αποχώρησαν από την ΑΕΛ. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή. Λοιπόν, θέλει να ζήσει την εμπειρία. Στο Βέλγιο βρίσκεται η εθνική μας ομάδα για το τελευταίο παιχνίδι του 8ου προκριματικού ομίλου Μουντιάλ. Ο Μπεν Σιμών θέλει να δει την προσπάθεια των διεθνών σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να πούμε για τον Κοντίδη ότι εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκαφών τύπου Λέιζερ που ολοκληρώθηκε χθες στη Βαρκελόνη. Πρώτος ερμάτισε ο Βρετανός Τόμσον. Μετρούν αντίστροφα στην αλκίνοψη Ολυμπιακού. Θέλει να κάνει αρχή η Νέα Σαλαμίνα. Επιστροφή στη δράση. Επαναρχίζουν σήμερα οι προπονήσεις στην Ομόνια και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για το δύσκολο παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο τον Ερμή στο Γάσι Ζή. Να πούμε ότι στο βόλεϊ η πρωταθλήτρια Ομόνια και ο κυπελούχος Παφιακός διεκδικούν τον πρώτο τίτλο στην αγωνιστική περίοδο στο άθλημα αυτό. Στόχος βεβαίως και των Ιωνίων είναι η κατάκτηση του τίτλου. Πάνω δεξιά ολοκλήρωση με δεύτερη ήττα τις φιλικές υποχρεώσεις ο Άρης. Τον περιμένει δύσκολη αποστολή, αλλά θα παλέψει για το κέρδος ο Ερμής. Το Ιόνιον Ντέρπι στην πρεμιέρα είχε πράσινο χρώμα για τον μπάσκετ. Η Ελλάδα κρατά την τύχη στα δικά της χέρια. Επαναλαμβάνω ότι μετά το 2-2 χθες βράδυ της Σλοβακίας με την Σκωτία, το ότι η Σλοβενία, συγγνώμη, δεν ιτήθηκε από τη Σκωτία, η Ελλάδα με νίκη επί του Γιβραλτάρ είναι στα μπαράζ για τα προκριματικά του, είναι στα μπαράζ για το Μουντιάλ 2018. Πιο κοντά στον τίτλο ο Χάμιλτον κέρδισε και το γύρο της Ιαπωνίας και είναι το απόλυτο φαβορί στη Φόρμουλα 1. Και κλείνουμε με την Goal News, εφημερίδα Φιλελεύθερος. Μεγάλη χάρη της. Η Σκωτία μείνει στο 2-2 με τη Σλοβενία και η Ελλάδα με νίκη αύριο από το Γιβραλτάρ παίζει στα μπαράζ. Εμείς γιαλού κινήσαμε, είναι ο τίτλος, στην Εθνική Κύπρου. Ανούσια η εμφάνιση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην Ελλάδα οδήγησε σε άλλη μια ήττα και οπισθοχώρησε την πέμπτη θέση. Πολύ δύσκολα θα διαφοροποιηθούν τα δεδομένα στην τελευταία αγωνιστική με την εθνική μας να αντιμετωπίζει αύριο το Βέλγιο. Χάλκινος ο Παύλος Κοντίδης, ο Κατελάρης στα χάη του είναι ο τίτλος. Ανασυγκρότηση και αντίδραση στο ΑΠΟΕΛ, το στοίχημα της άμυνας στην ανόρθωση, ο Τολεμές και οι άλλοι στην ΑΕΚ, η πύργη της άμυνας στην ΑΕΛ. Ο πρώτος τίτλος στο σφυρί, Ομόνια και Παφιακός διεκδικούν, να πούμε ότι τον τίτλο στο Super Cup, να πούμε ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει 8 και 4. Αυτά και από το... Από την Goal News περισσότερα θα πούμε το μεσημέρι στις 12 στο αθλητικό πρόγραμμα ο Άστρες Σέντρα. Σε ευχαριστούμε Κατερίνα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Μήπως η πλάκα σας τρέχει, Top Roof. Όχι, σας κάνουμε πλάκα. Υγρομόνωση Top Roof. Με ενισχυμένες ίνες Top Roof. Με πολύ ελαστικό για να τσιράμε στις καραμάδες και να πείσει Top Roof. Σωρώνε το υγρό Top Roof. Πας στην ταρατσάν και απλώνε το μόνοι σας με μια σκούπα και στουπώνετε. Κάμνετε την ταράτσα. Top Roof. Αντιπρόσωπη διανομής Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25819-999. Top Roof. Έλα λου άλλο. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.